Λοιπόν, ένα από τα φαινόμενα στην οπτική που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το φαινόμενο αυτό που ονομάζεται ολική εσωτερική ανάκλαση. Λοιπόν, στην εικόνα βλέπεις μια φωτεινή ακτίνα η οποία περνάει από το νερό στον αέρα, κατά ένα μέρος ανακλάται και κατά ένα μέρος διαθλάται. Γνωρίζεις ότι περνώντας από πυκνό σε αραιό αποκλίνει από την κάθετο. Αν λοιπόν εγώ συνεχίσω και αυξάνω τη γωνία πρόσθεσης, η γωνία διάθλασης γίνεται τουλάχιστον και μεγαλύτερη, μέχρι κάποια στιγμή να γίνει 90 μοίρες. Όταν φτάσω σε αυτό το όριο των 90 μοιρών, για οποιαδήποτε γωνία μεγαλύτερη από την συγκεκριμένη μαύρη γωνία πρόσθεσης, εδώ για παράδειγμα είναι 51,8 μοίρες, η φωτεινή ακτίνα δεν μπορεί να περάσει μέσα στον αέρα και ανακλάται πλήρως. Αν εγώ αυξήσω πλέον τη γωνία πρόσθεσης, δεν υπάρχει φαινόμενο διάθλασης. Γίνεται ολική εσωτερική ανάκλαση. Άρα, στην αρχή είχαμε το φαινόμενο της διάθλασης. Όταν η γωνία πρόσθεσης ήταν μικρότερη από αυτή που ονομάζεται κρίσιμη γωνία. Πλησιάζω προς την κρίσιμη γωνία, την έφτασα, από εδώ και πέρα θα έχουμε μόνο ολική εσωτερική ανάκλαση. Είναι προφανές ότι αν εγώ δεν χρησιμοποιήσω πυκνό προς αραιό, αλλά αραιό προς πυκνό, το φαινόμενο δεν πρόκειται να συμβεί. Γιατί πάντα θα έχουμε διαθλόμενη ακτίνα. Επίσης, διαφορετικό ζευγάρι υλικών θα έχει διαφορετική κρίσιμη γωνία. Παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσω πάνω γυαλί και κάτω νερό, είναι προφανές ότι θα πρέπει να η κρίσιμη γωνία θα είναι διαφορετική. Προηγουμένως ήταν περίπου 50 μοίρες, τώρα έχουμε φτάσει κοντά στις 70 μοίρες για να συμβεί αυτό. Λοιπόν, μπορείς να το επεξεργαστείς και εσύ αυτό το applet, αυτή την εφαρμογή, να μπει στο blog του φροντιστηρίου και να αλλάζεις τις γωνίες πρόσθεσης και τα υλικά και να βλέπεις τι ακριβώς θα συμβεί. Καλή επιτυχία!